Στο γήπεδο της Ελιάς η ομάδα K15 του Όφη φιλοξένησε τον Πανιόνιο πρεμιέρα για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος K15 της Super League. Στον πρώτο γύρο Όφη είχε επικρατήσει του Πανιονίου με 0-2. Όφη προερχόταν από μία νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης, όμως ο Πανιόνιος ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, είχε δοκάρει, εδώ μια ευκαιρία για τον Όφη με τον Καρανδινό. Οι Νεοσμυρνιώτες κατάφεραν στο 23ο λεπτό και πήραν προβάδισμα στο σκορ με το πλασέ του Γιασιά. Πολύ επικίνδυνη επιθετικά σε αντεπιθέσεις. Οι φιλοξενούμενοι και στο 25, δύο λεπτά αργότερα, ο Κικίδης ήταν αυτός που έκανε το 0-2, έδωσε σοβαρό προβάδισμα στην ομάδα της Νέας Σμύρνης. Στο πρώτο ημίχρονο μετά το 0-2, ο Ζαχαριουδάκης είχε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, απέκρουσε το τερματοφύλακας Πανιωνίου για να ξαναβάλει τον Όφη στο παιχνίδι. Βέβαια και στα επόμενα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ο τερματοφύλακας του Όφη, ο Χαλκιαδάκης, κράτησε το σκορ στο 0-2 με σημαντικές επεμβάσεις πραγματοποίησης. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Όφη μπήκε πιο δυνατά, είχε φάσεις με τον Κακουλάκη που σούταρε out, ένα φάουλ από τον Καρανδινό, η μπάλα πέρασε επίσης out, όπως και μια καλή στιγμή με τον Μακράκη. Τελικά στο 65 ο Πανιόνιος κέρδισε πέναλτι. Ο Σαράκος ήταν αυτός που το εκτέλεσε, διαμόρφωσε το τελικό 0-3. Στα επόμενα λεπτά ο Όφη δεν κατάφερε να αντιδράσει. Φυσικά οι αντίπαλοι παίξαν πολύ καλύτερα από εμάς. Είχαν πάρα πολλές φάσεις. Εμείς δεν φτάσαμε να κάνουμε τόσες πολλές φάσεις και γι' αυτό τιμωρηθήκαμε. Μας βάλανε ωραία γκολ. Εντάξει, έχουν γίνει καλύτερη ομάδα. Έχουν βελτιωθεί από τον πρώτο αγώνα που παίξαμε, που είχαμε κερδίσει. Αλλά από την προπόνηση εμείς πιστεύω θα προσπαθήσουμε και θα τα πάμε κι εμείς καλά.